Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Όλοι μας έχουμε σπαταλήσει πολλές ώρες στον καθρέφτη. Όλοι μας έχουμε ξέψει πολλά χρήματα για να αγοράσουμε ρούχα. Και πολλές φορές μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μερικά χρήματα παραπάνω για να αγοράσουμε το ίδιο ακριβώς ρούχο με τη μοναδική διαφορά ότι έχει ένα κροκοδυλάκι ή τρεις γραμμές πάνω του. Το λεγόμενο στις μέρες μας καλό lifestyle. Είναι γνωστό πως το ντύσιμο αποτελεί μια μορφή επικοινωνίας των νέων και όχι μόνο. Η ενδυμασία σφραγίζει την εικόνα μας, τη συμπληρώνει και την παρουσιάζει. Το πώς ντύνουν τους ώμους, με ποιον τρόπο και με ποια υλικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο ή ασήμαντο γεγονός για τη δημόσια και την ιδιωτική μας εικόνα. Το ντύσιμο, σύμφωνα με τον συγγραφέα Παπανούτσο, είναι η προβολή του εαυτού μας προς τα έξω και εκφράζει την προσωπική μας υφή. Όμως, πώς επιλέγουν οι νέοι το ντύσιμο τους σήμερα? Κοιτάζοντας γύρω μου καθημερινά, έχω αντιληφθεί πως αυτό που θέλουμε είναι μια καλή μάρκα ή ένα επώνυμο ρούχο. Οι γονείς θα έχετε ακούσει πολλές φορές το παιδί σας λέει: «Μαμά, μπαμπά, θέλω αυτή την Adidas ζακέτα, αυτά τα Nike παπούτσια, αυτό το Apple κινητό». Στο σπίτι μου το έχουν ακούσει πολλές φορές. Και εγώ βέβαια ακούω: «Εμείς, παιδί μου, στην ηλικία σου φορούσαμε μόνο μια μπλε ποδιά στο σχολείο». Οπότε καταλαβαίνετε πως οι εποχές από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει θεματικά. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτή την μπλε ποδιά. Οι μαθητές παλιά στα σχολεία φορούσαν μια μπλε ποδιά για να μην φαίνονται οικονομικές ανισότητες μεταξύ τους. Από τη μία και από την άλλη, εκείνη η εποχή ήθελε τους μαθητές ομοιόμορφους. Σήμερα τα παιδιά όχι μόνο εκφράζονται από το ντύσιμό τους, αλλά προσπαθούν να ξεχωρίσουν με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό θέλουν να φοράνε μοντέρνα και τα πιο ακριβά επώνυμα ρούχα. Όμως δεν μπορούν όλα τα παιδιά να αποκτήσουν αυτές τις μάρκες. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν την οικονομική δυνατότητα ντύνονται με αυτές τις μάρκες και προσπαθούν να ξεχωρίσουν με αυτόν τον τρόπο. Κάποια άλλα όμως που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα αισθάνονται ομιμνητικά απέναντί τους. Θα έπρεπε όμως. Καθορίζει η μάρκα, το χαρακτήρα και την ποιότητα ενός ατόμου. Γιατί δεν οι άνθρωποι δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην απόκτηση επώνυμων καταναλωτικών αγαθών? Οι άνθρωποι έχουν την επιθυμία να εντάσσονται σε ομάδες ή παρέες, είτε αυτές δημιουργούνται στο σχολείο, είτε στην εργασία, είτε σε ευρύτερους κοινωνικούς κύκλους. Αγοράζοντας brands επειδή πιστεύουν ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή από αυτούς τους κύκλους. Ιδιαίτερα οι νέοι αποκτώντας brands πιστεύουν πως αισθάνονται μια ψευδαίσθηση της ανωτερότητας. Διαμορφώνουν όλες τις δεδομένες νοοτροπία που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξωτερική εμφάνιση και αδιαφορεί για την βαθύτερη καλλιέργεια του ατόμου. Μερικοί άνθρωποι αγοράζουν ορισμένα brands για να θεωρηθούν για να συμβάλλουν στην εικόνα τους επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, κάποιοι καταναλωτές της Apple αγοράζουν τη τελευταία τεχνολογία για να θεωρούνται techie. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν πως αγοράζοντας μια Rolls Royce ή ένα κουστούμι Armani θα θεωρηθούν επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Ας φέρουμε στο μυαλό μας λοιπόν μια διαφήμιση ενός επώνυμου ρούχου ή αυτοκινήτου. Εμφανίσιμα και καλή γραμμή μοντέλα, ηθοποιοί χρησιμοποιώντας το προϊόν δείχνουν μοναδικοί και ευτυχισμένοι. Και εμείς πιστεύουμε πως θα τους μοιάσουμε αν το αποκτήσουμε. Είναι όμως έτσι? Δηλαδή, αν φορούσα ένα πανάκριβο Rolex, θα με προσέχατε περισσότερο? Και τι να το κάνει το Rolex αν δεν πάει πίσω το χρόνο? Έχουν ποτέ αναρωτηθεί τι είναι αυτό που κάνει τα επώνυμα brands τους ακριβά? Είναι η ποιότητα κατασκευής τους, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν, μήπως κοστίζει διαφήμιση ή αγοράζουμε την κοινωνική καταξίωση την οποία θα μας προσφέρει? Αν κάνουμε μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσουμε ότι το κόστος παραγωγής μιας επώνυμης μπλούζας είναι πολύ λιγότερο από την τιμή πώλησής της. Μάλιστα, σχεδόν όλα τα επώνυμα brands κατασκευάζονται σε φτωχές περιοχές και οι εργάτες αμείβονται με ελάχιστα χρήματα και ζουν σε άθλιες συνθήκες. Η τιμή πώλησης μιας επώνυμης μπλούζας είναι ο μηνιαίος μισθός ενός εργάτη που τη φτιάχνει. Οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νέοι, έχουν την ανάγκη να διακρίνονται, να ξεχωρίζουν. Τα επώνυμα brands καταναλωτικών αγαθών προσφέρουν αυτή την ψευδέστηση της ανωτερότητας. Ματαιοδοξία, θα έλεγα. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε, ας αφήσουμε την εξωτερική εμφάνιση και ας επικεντρωθούμε στην βαθύτερη πνευματική μας καλλιέργεια. Αυτό είναι άλλωστε που μας κάνει ξεχωριστούς και αναδεικνύει την αξία του προσωπικού μας brand. Ευχαριστώ.